Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, καλό μήνα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα γίνεται μια δράση, είδα κάτω στο πρώτο δημοτικό σχολείο εκεί, ήταν ένα βαν με κάποιους γιατρούς. Είναι αυτό για προληπτική έλεγχους, προληπτικός έλεγχος, οδοντιατρικός έλεγχος, το οποίο γίνεται από το Δήμο. Θέλω δύο λόγια να μου πείτε. Δεν σας πρόλαβα, πήγα αλλά δεν σας πρόλαβα, είχατε φύγει γιατί είχατε δουλειές όπως καταλαβαίνω. Λοιπόν, πέστε μου λίγο. Καλημέρα, καλό μήνα. Σήμερα έγινε μια δράση συνδυαστικά από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, από το ΚΕΠ Υγείας Φαρσάλων και από το Χαμόγελο του Παιδιού. Στόχος προληπτική ιατρική, κέρδος σε όλη την επαρχία Φαρσάλων. Θα γυρίσουν όλα τα δημοτικά σχολεία, θα ελέγξουν τα παιδάκια που θέλουν να έρθουν από μόνα τους και να γίνει μια σωστή δουλειά όσο αφορά τη στοματική υγιεινή. Αυτός είναι ο στόχος, να μπορέσουμε συνδυαστικά να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες με αποτέλεσμα το κέρδος των δημοτών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τους ευχαριστώ όλους αυτούς μαζί που ήρθαν και πιστεύω ότι η προσπάθεια θα ευοδοθεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε, καλή συνέχεια. Εγώ. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για το Δήμο μας και το ΚΕΠ Υγείας Φαρσάλων. Ξεκινάμε την πρόληψη, την οδοντιατρική πρόληψη. Αυτό είναι αποτέλεσμα συνεργασιών, συνεργασίας του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, αλλά άφησα τελευταίο το Χαμόγελο του Παιδιού, γιατί ουσιαστικά τη δράση αυτή την κάνει το Χαμόγελο του Παιδιού, χωρίς καμία επιβάρηση για το Δήμο, αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε και θα πρέπει να αναζητούμε κάποιες τέτοιες δράσεις, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πρόληψη είναι το σημαντικότερο και πάνω απ' όλα. Από το Κέντρο Υγείας, συνεργάστηκε αυτό το χρονικό διάστημα σαν υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας Φαρσάλων με την κυρία Γιώτα Μαλούση και την κυρία Φωτεινή Πιτσάβα, οι οποίες είναι εργαζόμενες στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων. Και η Φωτεινή Πιτσάβα, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι είναι και μέλος της κοινότητας των Φαρσάλων. Ταιριάζει να έχει και μια διπλή ιδιότητα. Θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά τα μηνύματα αυτά, αλλά με ιδιαίτερη χαρά διαπίστωσα σήμερα ότι συμμετέχουν σε αυτή τη δράση οι οδοντίατροι της πόλης μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Αποστόλου που ξεκινάμε με εκείνον σήμερα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε όλους που θα συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα, γιατί είναι ό,τι καλύτερο νομίζω. Τα παιδιά από μικρή ηλικία θα πρέπει να μαθαίνουν την σημασία της στοματικής υγιεινής και να φροντίσουν γι' αυτό. Θα ευχαριστήσουμε και όλους τους διευθυντές των σχολείων, ξεκινώντας σήμερα από την κυρία Τουρσουνίδου. Με μεγάλη χαρά μας άνοιξαν τις πύλες τους να είμαστε εδώ και πάνω απ' όλα να ξέρουν όλοι οι γονείς ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα. Εσάς δεν σας ευχαριστούμε που είστε σε κάθε δράση κοντά μας. Καλή μας μέρα, καλή αρχή. Η δράση αυτή θα κρατήσει 12 περίπου μέρες. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δονόπουλε, θα ήταν παράληψη αν σε αυτή την παρουσίαση δεν αναφερόμαστε και στην κυρία Κορνού, η οποία είναι διευθύντρια στο ΚΕΠ του δικού μας. Ναι, προϊσταμένη του δικού μας του ΚΕΠ Φαρσάλων και είναι δίπλα μας σε κάθε δράση του ΚΕΠ Υγείας. Την ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε να συνεχίσουμε και σε άλλες δράσεις στο μέλλον. Πολύ χαρούμενοι για την άνοιξη αυτού του προγράμματος προληπτικής οδοντιατρικής στο Δήμο Φαρσάλων, στα δημοτικά σχολεία όλου του Δήμου. Είναι μια συνεργασία που γίνεται με το Δήμο Φαρσάλων, εμείς από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων και βέβαια με την πολύτιμη συνεργασία του Χαμόγελου του Παιδιού. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε. Ονομάζομαι Αγόρο Κίμων, είμαι κοινωνικός λειτουργός του Χαμόγελου του Παιδιού. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας, καθώς ξεκινάει η δράση οδοντιατρικής προληπτικής του Δήμου Φαρσάλων, όπου η κινητή μας μονάδα θα περάσει από όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου και έτσι θα καταφέρουμε να εξετάσουμε περίπου γύρω στα 600 παιδάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία που έχουμε και με τους υπόλοιπους φορείς της πόλης, με το Δήμο Φαρσάλων, με το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ας ελπίσουμε. Θα πάνε όλα καλά, να έχουμε μια όμορφη δράση. Και
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Φαρσάλων για τη συνεργασία την οποία είχαμε, όπως επίσης και το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, καθώς και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας, ο οποίος μας στηρίζει και σε αυτή τη δράση μας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά και την Πέμπτη Υγειονομική Περιφέρεια, όπου στη συνεργασία μαζί της θα κατορθώσουμε να ολοκληρώσουμε τη δράση οδοντιατρικής προληπτικής. Ευχαριστώ.